Σε όλους. Πράγματι, έχουμε νόμο πλέον. Ψηφίστηκε χθες το βράδυ από τη Βουλή. Είχαμε το νομοσχέδιο. Αυτές τις μέρες είχαμε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουμε, τις τροποποιήσεις που δέχτηκε επ' αυτού. Αντώνη, τώρα συζητάμε για το, σε περίπτωση που κάποιος που εργαζόμαστε κάπου και μας χρωστάει ας πούμε, ακριβώς. Είμαι εργαζόμενος. Ο εργοδότης μου χρωστάει μισθούς. Πάρα πολλές περιπτώσεις. Στο περιβάλλον μας ακούμε συνέχεια για τέτοιες περιπτώσεις. Δύσκολο για τον εργαζόμενο που του οφείλονται μισθοί να βρει το δικηγόρο, να πληρώσει το δικηγόρο, να τρέξει στις αρχές, να κάνει καταγγελίες, να μπει σε μια δικαστική διαμάχη. Φαίνεται ότι κάποια πράγματα αλλάζουν. Κάποια πράγματα επιταχύνονται και έχουμε και μια καινοτομία στον κώδικα πολιτικής δικονομίας που δίνει τη δυνατότητα στον εργαζόμενο μέσα σε ελάχιστες μέρες στα πολύ φορτωμένα δικαστήρια, μέσα σε ώρες στα λιγότερα φορτωμένα δικαστήρια της επαρχίας, να έχει στα χέρια του τίτλο εκτελεστό, δηλαδή το χαρτί αυτό με το οποίο μπορεί άμεσα να προχωρήσει σε εκτέλεση κατά του εργοδότη του. Πάμε να μας το εξηγήσεις, Αντώνη, γιατί μου φαίνεται πολύ έτσι ιδανικό. Θα τα πούμε πολύ απλά. Να μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα έτσι όπως το λες σε ώρες. Πάμε να σου εξηγήσω. Θα σου εξηγήσω, Μιχάλη, ακριβώς απλά τι αλλάζει, τι συμβαίνει και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να γίνει αυτό. Πρώτον, είχαμε δύο προτινόμενα άρθρα, το 49 και το 50, τα οποία αφορούν ακριβώς στις οφειλές του εργοδότη προς τον εργαζόμενο. Το πρώτο δεν μας φέρνει καμιά πολύ μεγάλη καινοτομία. Ούτως ή άλλως αυτές οι διαφορές, οι δικαστικές διαφορές ανάμεσα σε εργαζόμενο και εργοδότη πήγαιναν κατά μια διαδικασία που ονομάζεται ειδική. Η ειδική διαδικασία είναι μια διαδικασία που έχει λιγότερο κόστος δικαστικό σε σχέση με τις υπόλοιπες και σε λιγότερο χρόνο μπορούσε και πλέον μπορεί ακόμα συντομότερα να έχει απόφαση. Η προτινόμενη διάταξη λοιπόν, το πρώτο σκέλος το οποίο θα σας πω, το δεύτερο είναι αυτό που έχει τρομερό ενδιαφέρον βεβαίως, προβλέπει την κατά προτεραιότητα εκδίκαση των διαφορών που αφορούν σε άκυρη απόλυση εργαζομένων, καθώς και των διαφορών για δεδουλευμένους μισθούς. Η διάταξη δηλαδή αυτή τι κάνει, διασφαλίζει την ταχεία επίλυση των σχετικών αυτών διαφορών, οι οποίες σαφέστατα θεωρούνται κοινωνικά ιδιαίτερες, ευαίσθητες και ευνοούν τον εργαζόμενο, στον οποίο οφείλονται δεδουλευμένοι μισθοί, δεδουλευμένες αποδοχές και επομένως έχει δικαίωμα να λάβει γρήγορα, αυτό είναι το σημαντικό, γρήγορα τα χρήματά του. Εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη πρέπει να έχουμε. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα μπορεί να ικανοποιηθεί ο δανειστής, ο άνθρωπος στον οποίο χρωστάνε χρήματα. Και εδώ έχουμε μία διάταξη, ένα άρθρο που έρχεται να προστεθεί και μας λέει ότι κύριε δικαστά, γρήγορα, τον εργαζόμενο που του χρωστάνε, δες την υπόθεσή του και ικανοποίησέ τον. Άρα λοιπόν, γρήγορα θα ικανοποιούνται αυτές οι αξιώσεις που βασίζονται σε παρασκευή σε εργασία, ώστε να επιτελέσει πράγματι ο μισθός την βιοποριστική του λειτουργία. Επίσης, ενδιαφέρει να λυθεί γρήγορα η υπόθεση μιας άκυρης απόλυσης, ώστε ο εργαζόμενος να γυρίσει γρήγορα στη δουλειά του, εφόσον δεν έχει απολυθεί νόμιμα, νομότυπα και ούτω καθεξής, αλλά θα σας πω εδώ ότι σίγουρα αυτή η ρύθμιση βοηθάει και τον εργοδότη, ο οποίος έχει προφανές συμφέρον να εκαθαριστεί γρήγορα αυτή η διαφορά που αφορά την απόλυση του εργαζομένου, ώστε να μην υποχρεωθεί μετά από χρόνια που θα τελειώσει η δικαστική διαμάχη να τον επαναπροσλάβει και να του πληρώσει και όλους τους στόχους υπερημερίας και μισθούς που θα έπρεπε αυτός να λαμβάνει όσο καιρό ήταν σε αυτό το καθεστώς το ενδιάμεσο. Η καινοτομία λοιπόν αυτή μας λέει τι, ότι κύριε δικαστά, όταν έρχεται αγωγή για τέτοια εργατική διαφορά, θα την προσδιορίζεις σύντομα. Δηλαδή θα πάμε αύριο να καταθέσουμε το δικόγραφο της αγωγής και θα το βάλεις να δικαστεί το πολύ σε 30 ημέρες. Μιχάλη, κυρίες και κύριοι, τα ελληνικά δικαστήρια πάσχουν από φόρτο εργασίας. Ο δικαστής γυρίζει στο σπίτι του με βαλίτσες δικογράφων και πρέπει να καθίσει να γράψει επιμέρες να βγάλει αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές βγαίνουν μετά από 8-9 μήνες, έτσι. Τώρα τι λέει, θα το προσδιορίσεις άμεσα και όχι μετά από 2-3 μήνες, θα πάμε αύριο την αγωγή σε μια κανονική κατάσταση πριν αυτού του άρθρου, πριν του πρώτου νόμου, θα πηγαίναμε να δικαστούμε μετά από 3 μήνες, έτσι. Σκεφτείτε την κατάσταση αυτού του εργαζόμενου που έχει βγει στην άκρη, του χρωστάνε μισθούς και πάει να δικαστεί μετά από 3-4 μήνες για να ζητήσει ο εργοδότης μια αναβολή, να φτάσουμε στους 4-5, να δικαστεί και να βγει απόφαση μετά από 8 μήνες. Πώς τρώει αυτός ο άνθρωπος, πώς ζει την οικογένειά του. Οπότε λέει τώρα εδώ ότι
στις ειδικές διαδικασίες, με την ίδια διαδικασία, εδώ δεν έχουμε καινοτομία, θα προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε 60 ημέρες από την κατάθεσή του, σε 2 μήνες δηλαδή, και αν αναβληθεί η συζήτηση, δεν μπορείς δικαστήριο να μου το πας μετά από 3-4 μήνες, θα μου το πας υποχρεωτικά σε 30 ημέρες. Και η απόφασή σου, και εδώ είναι το σημαντικό, θα πρέπει να δημοσιευθεί υποχρεωτικά σε 30 ημέρες από την ημέρα που συζητήθηκε. Έρχεται δηλαδή ο δικαστής, ο νομοθέτης, και ουσιαστικά σε ταχεία εκδίκαση φέρνει στα ίσια αυτή τη διαδικασία με, σχεδόν με τα ασφαλιστικά μέτρα. Τα ασφαλιστικά μέτρα ξέρουμε τι είναι. Mm-hmm. Ένα δικαστήριο που το κάνουμε γρήγορα-γρήγορα για να ικανοποιηθούμε μερικώς για κάτι που συμβαίνει και κινδυνεύουμε να το χάσουμε. Το λέω πολύ απλά, έτσι. Εκεί πράγματι οι δικαστές γυρνάνε, κατά προτεραιότητα βγάζουν αποφάσεις, τις δημοσιεύουν και με αυτές τις αποφάσεις ικανοποιείται μερικώς αυτός που έχει ζητήσει το ασφαλιστικό μέτρο. Εδώ έχουμε να υποχρεώνει το δικαστής, όχι σε ασφαλιστικό μέτρο, αλλά σε μια αγωγή για οφειλόμενους μισθούς, να βγάλει τόσο γρήγορα μια απόφαση. Άρα οι δικαστές θα γυρίζουν και κατά προτεραιότητα θα αποφασίζουν από αυτές. Το θέμα είναι, βέβαια, θα το δούμε και στην πράξη. Έτσι όπως μου το περιγράφεις, έτσι όπως μας το περιγράφετε, νομίζω ότι συζητάμε για 3-4 μήνες πλέον. Αν όλα λειτουργήσουν. Μέχρι εδώ, 2 μήνες είναι η πρώτη εκδίκαση. Δηλαδή, έχουμε άλλο ένα μήνα μετά και άλλο ένα μήνα για την απόφαση. Έρχεται σήμερα σε μένα ο εργαζόμενος που του χρωστάνε. Εγώ ετοιμάζω πολύ γρήγορα την αγωγή και πάω να την καταθέσω. Mm-hmm. Είναι υποχρεωμένο από το νόμο το δικαστήριο, η γραμματεία, να την προσδιορίσει τη συζήτηση μέσα στους επόμενους 2 μήνες, στις 60 mm-hmm. ημέρες. Mm-hmm. Στη συνέχεια, αν δεν έχουμε αναβολή, γίνεται συζήτηση και λέει στο δικαστή σε 30 μέρες, ένα μήνα, γύρνα σπίτι σου και βγάλει απόφαση. Ναι. Θα επαναλάβω και δεν θα σταματήσω να το φωνάζω ότι οι δικαστές μας δεν προλαβαίνουν. Σκεφτείτε τι θα γίνει, μην κοιτάμε την Πρέβεζα, μην κοιτάμε τη Βέρεια, μην κοιτάμε το πρωτοδικείο της επαρχίας, τι θα γίνει στην Αθήνα. Όταν ο δικαστής θα φεύγει με μισή βαλίτσα υποθέσεων από τις άλλες υποθέσεις, οι οποίες αναγκαστικά θα πηγαίνουν προπίσω, πιο πίσω, θα φεύγει με δικογραφίες ασφαλιστικών και θα έχει και στην προτεραιότητά του αυτή την ειδική διαδικασία που σε 30 ημέρες θα πρέπει να έχει αποφασίσει επ' αυτής. Mm-hmm. Καλό για τον εργαζόμενο, δύσκολο για τον δικαστή. Είναι λίγοι οι δικαστές ή, αν θέλετε, είναι πολύ η δουλειά των αρκετών δικαστών. Τώρα, πέρα από αυτή τη διαδικασία, την οποία μπορεί να ακολουθήσει ο εργοδότης, η μεγάλη καινοτομία που μας φέρνει αυτός ο νόμος είναι ότι εισάγει τη δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής. Δηλαδή, αυτό που θα έκανα στο δικαστήριο, με αυτή την αγωγή που σας περιέγραψα, η οποία είναι καταθέτω, καλούμε, πηγαίνω σε αίθουσα, εξετάζω μάρτυρες ή προσκομίζω τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα μου για να δείξω ότι πράγματι εγώ δούλευα και πράγματι αυτός ο εργοδότης εμένα μου χρωστάει μισθούς, όλο αυτό το πράγμα μπορεί να παραλυφθεί. Δίνεται η δυνατότητα να βγει μέσα σε ώρες τίτλος εκτελεστός. Τι είναι η διαταγή πληρωμής? Απλά και όμορφα να το πούμε. Mm-hmm. Η διαταγή πληρωμής κατά το ελληνικό δίκαιο είναι μία πράξη του αρμόδιου δικαστή και όχι δικαστήριου. Δικαστής αποφασίζει, όχι δικαστήριο. Όταν μπαίνουμε σε μια αίθουσα και βλέπουμε στην έδρα ένα γραμματέα και έναν δικαστή που είναι το μονομελές πρωτοδικείο αυτό, εκείνη την ώρα ο δικαστής είναι δικαστήριο. Όταν πηγαίνουμε να βγάλουμε τη διαταγή πληρωμής που πηγαίνουμε στο γραφείο του δικαστή, ο δικαστής αποφασίζει. Mm-hmm. Εκδίδεται λοιπόν με διαδικασία συγκεκριμένων άρθρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και στην οποία διατάσσεται πολύ γρήγορα ο οφειλέτης, ο οφειλέτης στην παρούσα περίπτωση είναι ο εργοδότης, να πληρώσει στον δανειστή, που είναι ο εργαζόμενος, νομικός όρος δανειστής, μια προαποδεικνυόμενη με έγγραφο οφειλή του. Και εδώ είναι οι προϋποθέσεις που σας λέω, ποιος είναι αυτός ο εργαζόμενος που θα πάει με αυτή τη διαδικασία. Έτσι, γιατί αν έχω ως εργαζόμενος να διαλέξω ανάμεσα σε 2 διαδικασίες, μία που θα μου κοστίσει περισσότερο χρήμα, γιατί έχω κατάθεση, έχω συζήτηση, πρέπει να πληρωθούν δικηγόροι, δικαστικά έξοδα, γιατί να μην τα πάω να το κάνω σε 2-3 ώρες, το πολύ σε 2-3 μέρες, τα μεγάλα πρωτοδικεία που αργούν να επικυρώσουν. Και άμεσα. Και άμεσα. Mm-hmm. Γιατί όπως σας είπα, στη διαταγή πληρωμής πρέπει το χρέος, η οφειλή, να είναι ληξιπρόθεσμη, εκαθαρισμένη, δηλαδή πολύ συγκεκριμένη και όχι υπό αίρεση. Με απλά λόγια, θα πρέπει, αν αποφασίσω να πάω με αυτή τη γρήγορη και λιγότερο ακριβή διαδικασία, να έχω στα χέρια μου ακράδαντα στοιχεία ότι πράγματι ήμουν εργαζόμενος σε αυτόν τον εργοδότη
και ότι πράγματι ο εργοδότης μου χρωστάει αυτό το ποσό ως μισθούς. Γιατί? Γιατί είναι μια διαδικασία που πάσχει, θα μου επιτρέψετε να πω εντός εισαγωγικών, ως προς την υπεράσπιση, να βάλω αυτόν τον όρο, αν και πολιτικό το δικαστήριο, των θέσεων του εργοδότη. Είναι μια διαδικασία που δεν καλείται στο δικαστήριο ο εργοδότης για να τον ακούσει το δικαστήριο και να φέρει τις αντιρρήσεις του. Έτσι, μπορεί να είναι ένας άγνωστος αυτός που έρχεται να του ζητήσει αυτό που συμβαίνει. Ένας άνθρωπος που δεν ήταν ποτέ εργαζόμενος. Φαντάζομαι ότι αυτά φαίνονται ότι πρέπει να υπάρχει πρόσβληση. Λοιπόν, να άρα λοιπόν, σχέση εργασιακή. Τι έρχεται και μας λέει ο νόμος τώρα, έτσι, mm-hmm. όπως έγινε. Mm-hmm. Μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής εφόσον η σύναψη της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας και το ύψος του μισθού αποδεικνύονται είτε με δημόσιο έγγραφο είτε με ιδιωτικό έγγραφο. Και εδώ βάζω κόμμα για να τα εξηγήσω. Είτε λοιπόν με έχει προσλάβει κανονικά, έχω την πρόσληψή μου η οποία έχει κατατεθεί και φέρει και τη στρόγγυλη ωραία σφραγίδα και έχω ένα δημόσιο έγγραφο που λέει ότι υπάρχει η εξαρτημένη εργασία, αυτό είναι το ύψος των μισθών μου, έτσι. Ή με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, δηλαδή σου λέει εδώ, ο άλλος τρόπος που μπορείς να έρθεις αν δεν έχεις αυτά τα χαρτιά, γιατί μην γελιόμαστε κύριε Μίχο, μην γελιόμαστε κυρίες και κύριοι, είναι πολύς ο κόσμος που δουλεύει στη μαύρη. Είναι πολύς ο κόσμος που δουλεύει σε εργοδότη χωρίς να έχει κανένα χαρτί και όμως, εν της πράγμαση, αυτή είναι εργασιακή σχέση. Αυτός ο άνθρωπος θα έχει ζόρι στο να πάει να βγάλει τη διαταγή πληρωμής. Γιατί δεν θα έχει στα χέρια του τα χαρτιά αυτά που θέλει να δει ο δικαστής και τυφλά να πει «Ναι, σου χρωστάει, προχώρα, σου δίνω το χαρτί για να πας να κάνεις εκτέλεση». Οπότε σε αυτήν την περίπτωση βάζει ένα δικαστήριο, βάζει ασφαλιστικά μέτρα που σας εξήγησα πόσο γρήγορα γίνονται, mm-hmm. αλλά αυτό σημαίνει κόστος και χρόνου και κόστος στην τσέπη, ώστε να βγει μια απόφαση από ασφαλιστικά μέτρα που όμως την περιορίζει ακόμα περισσότερο. Σου λέει ότι εκεί πέρα ο εργοδότης όταν θα κληθεί θα πρέπει είτε να αποδεχτεί την αίτηση, να πει να έχει δίκιο. Εντάξει, δεν είχα να τον πληρώσω ή δεν είχα άλλο λόγο, αλλά έχει δίκιο. Είναι εργαζόμενος μου και το χρωστάω. Ή να το ομολογήσει κατευθείαν. Όχι να πιθανολογηθεί από το δικαστήριο ότι πράγματι αυτό συμβαίνει. Άρα λοιπόν, έχω τα χαρτιά της πρόσληψης. Οπότε κύριε Μπιντέλη, έτσι απλά να το καταλάβουμε. Εφόσον κάποιος έχει μια κανονική πρόσληψη, δεν μιλάμε για μαύρη εργασία, αλλά μιλάμε για νόμιμη εργασία, η οποία έχει κανονικά την πρόσληψη, υπάρχει, γίνεται και από την εταιρεία, από τον εργοδότη, το αποδίδει ή οτιδήποτε κτλ. Και δεν πληρώνεται. Δεν παίρνει τα λεφτά κάθε μήνα. Δεν παίρνει. Αν έχει οφειλόμενους μισθούς. Ναι. Εφόσον έχει λοιπόν την πρόσληψή του κανονικά, αυτός μπορεί να πάει με αυτή την εύκολη διαδικασία που αναφέρεται. Με την εύκολη, τη γρήγορη, τη λιγότερη σε χρόνο και κόστος. Mm-hmm. Πηγαίνει στο δικηγόρο του, του δίνει το χαρτί, του εξιστορεί τα πραγματικά γεγονότα, ο δικηγόρος συντάσσει την αίτηση, συντάσσεται στην Ελλάδα και η διάταξη, η διαταγή του δικαστή, δηλαδή ο δικαστής, φανταστείτε, αν καλούνταν να δεχτεί την αίτηση και αμέσως να καθίσει να γράφει και αυτό θα έπαιρνε μέρες. Οπότε ο δικηγόρος φροντίζει ώστε όλα να είναι έτοιμα, ο φάκελος στα χέρια του δικαστή. Στο ένα χαρτί είναι η αίτηση που λέει «Εμένα του τάδε εργαζόμενου μου χρωστάει αυτά και το αποδεικνύω με αυτά τα έγγραφα. Δεν με έχει πληρώσει τόσους μισθούς». Άλλωστε, αν μου επιτρέπετε, πλέον οι μισθοί πρέπει να μπαίνουν και σε λογαριασμό, οπότε θα είναι ακόμη πιο εμφανές το. Ισχύει αυτό. Ωστόσο, δεν λείπουν οι περιπτώσεις που δίνονται και στο χέρι. Mm-hmm. Και σε ένα τέτοιο δικαστήριο, σε ένα αστικό, σε ένα πολιτικό δικαστήριο, ο δικαστής λίγο θα το κοιτάξει αυτό. Κυρίως θα κάνει focus στην εργασιακή σχέση που υπάρχει. Αν πράγματι είμαι εργαζόμενος, mm-hmm. αν πράγματι υπάρχει σχέση εργασίας και αν μου χρωστάει μισθούς. Mm-hmm. Καταθέτει την αίτηση. Καταθέτει ο δικηγόρος έτοιμη τη διάταξη, τη διαταγή, που λέει «Διατάξτε τον να μου δώσει αυτό το ποσό, αλλιώς θα εκτελέσω». Δίνει ο δικαστής στο ίδιο χαρτί την εντολή σε κάθε αρμόδιο όργανο να προβεί σε εκτέλεση και αυτό το χαρτί που παίρνει μετά από λίγες ώρες, αν όχι από λίγες ώρες, μέσα σε ελάχιστες ημέρες, στα χέρια του ο εργαζόμενος, είναι τίτλος εκτελεστός. Φέρει τον εκτελεστήριο τύπο. Τι σημαίνει αυτό? Έχει μια μεγάλη σφραγίδα πάνω-πάνω στο όνομα του ελληνικού λαού και στο όνομα του ελληνικού λαού, κυρίες και κύριοι, Μιχάλη Μίχο, εκτελούνται οι αποφάσεις. Αυτό σημαίνει ότι με αυτό το χαρτί μπορεί να προβεί αμέσως σε εκτέλεση κατά του εργοδότη. Μα θα πει εργαζόμενος εγώ, έχω τα χρήματα να κάνω κατάσχεση, έχω τη δυνατότητα να του βγάλω στον πληστηριασμό ό,τι μπορεί να έχει. Πιθανότατα να έχει ο εργαζόμενος. Απ' την άλλη όμως ο νόμος δίνει και τη δυνατότητα της κατάσχεσης σε χέρια τρίτου. Δηλαδή στην τράπεζα, που ξέρω ότι ο εργοδότης μου έχει λογαριασμό,
κάνω κατάσχεση στον τραπεζικό του λογαριασμό με αυτό το χαρτί, Μιχάλη, με αυτό το χαρτί, κυρίες και κύριοι, mm-hmm. και ικανοποιούμε γιατί φέρει τον εκτελεστήριο τύπο. Εκτελώ. Δηλαδή, όταν θα περίμενα τόσους μήνες για να βγει μια απόφαση, η οποία απόφαση θα έπρεπε να τη λησιδικήσει και συνέχεια να εκτελεστεί στο όνομα του ελληνικού λαού, αυτή τη στιγμή το έχω μέσα σε λίγες μέρες. Και έρχεται εδώ πέρα και σου λένε, και αυτή είναι η τροπολογία, δεν σας κουράσω πολύ, που λέει καλά, γιατί πρέπει να βλέπουμε και την άλλη τη θέση. Ο εργοδότης δεν θα προστατεύεται. Πάει ο κάθε τρελός, ο κάθε ένας που ισχυρίζεται ότι τον έχει εργαζόμενο, με ένα χαρτί που πολύ πιθανό είναι και πλαστό και πράγματι εξασφαλίζει να βγάλει μια τέτοια διαταγή πληρωμής. Εδώ η τροπολογία που χθες το βράδυ προσθέθηκε σε αυτό το άρθρο είναι ότι 15 ημέρες πριν εγώ, ο εργαζόμενος, αποτανθώ στο δικαστή για να εκδώσει τη διαταγή πληρωμής, θα πρέπει να έχω οχλήσει με εξώδικο, με δικαστικό επιμελητή, τον εργοδότη και να του πω: μου χρωστάς αυτά τα λεφτά. Αν σε τόσο καιρό δεν μου τα βάλεις, εγώ θα βγάλω διαταγή πληρωμής. Πάρε τα μέτρα σου. Οπότε πρέπει να υπάρχει ένα εξώδικο να έχει προηγηθεί αυτή τη διαδικασία. Όχληση mm-hmm. στον εργοδότη 15 ημέρες πριν, δεν αντιδράει ο εργοδότης. Βγάζω τη διαταγή πληρωμής, την εκτελώ και αν τώρα ο εργοδότης θέλει να υπερασπιστεί τη θέση του, γιατί ο εργαζόμενος έχει άδικο, σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να καταθέσει ανακοπή. Η ανακοπή τι είναι? Αυτό που στα απλά λαϊκά σε άλλες περιπτώσεις και ο κόσμος το γνωρίζει, η έφεση που λέμε, το ένδικο μέσο, mm-hmm. η περαιτέρω προστασία. Έχει βγει μια απόφαση, αλλά κάτσε. Δεν ακούστηκα εγώ που είμαι εργοδότης. Δεν πρέπει να ακουστώ. Εκεί σου λέει μπορείς να καταθέσεις ανακοπή και εδώ έρχεται και περιορίζει πολύ σωστά αυτός ο νόμος την ανακοπή ότι θα πρέπει κατά προτεραιότητα να προσδιοριστεί σε σύντομη δικάσιμο και όχι πέρα των 3 μηνών. Αν αναβληθεί, πάλι 30 ημέρες. Δηλαδή, ενώ μπορούμε να έχουμε πολύ γρήγορα έναν εκτελεστό τίτλο στα χέρια μας, εδώ ο εργοδότης, και θα μου επιτρέψετε να σας το πω από την ελάχιστη εμπειρία που έχω στα δικαστήρια, αν θέλει να κερδίσει χρόνο, ακόμη και αν ξέρει ότι ο εργαζόμενος έχει δίκιο, θα ασκήσει τα ένδικα μέσα του, θα ασκήσει την ανακοπή για να καθυστερήσει αυτή την κατάσταση που θα οδηγήσει σε κατάσχεση. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση όμως, και να ολοκληρώσω, θεωρώ ότι αυτή η καινοτομία της διαταγής πληρωμής στον κώδικα πολιτικής δικονομίας για οφειλόμενους μισθούς είναι δυνατή, θα βοηθήσει κόσμο που μέχρι τώρα ταλαιπωριόταν. Γιατί τι έκανε? Πήγαινε στην επιθεώρηση εργασίας, έκανε καταγγελία, η επιθεώρηση εργασίας καλούσε τον εργοδότη, γινόταν μια συζήτηση, αν τα βρίσκαν υπογράφαν το χαρτί και στη συνέχεια, μην έχοντας ο εργοδότης πολλές φορές χρήματα να προχωρήσει δικαστικό αγώνα, έβαζε την επιθεώρηση εργασίας να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Πώς? Κάνοντας μήνυση. Η μήνυση ξέρετε σε πόσα χρόνια πάει και δικάζεται στην Ελλάδα, έτσι. Και αφού τελείωνε αυτό το δικαστήριο με όλες τις αναβολές που θα έπαιρνε, εκεί σου λέγε είμαι και λίγο σίγουρος, σας το πάω και δικαστικά. Τώρα, έχεις τα χαρτιά. Προχωράς, παίρνεις τη διαταγή πληρωμής, την εκτελείς. Αρκεί, συμβουλή μου, να έχει ο εργοδότης δίκιο. Να έχει τα 1000 δίκια. Μην μπει σε μια τέτοια διαδικασία εφόσον δεν οφείλονται. Μην πάει κάποιος να πάρει χρήματα εφόσον δεν του οφείλονται. Ο εργαζόμενος. Mm-hmm. Με συγχωρείτε, διότι θα μπει σε δικαστική διαμάχη, θα μπει σε ανακοπές, θα μπει σε τέτοιες διαδικασίες που θα κοστίσουν και χρόνο και χρήμα. Μάλιστα. Αυτό, όλο αυτό που μας περιγράφεις, Αντώνη, ισχύει από χθες, μάλλον ψηφίστηκε χθες. Ψηφίστηκε. Mm-hmm. Και να σας πω την αλήθεια, είχα μεγάλη αγωνία, γιατί έτσι πως γίνονται οι ψηφοφορίες στη Βουλή, δεν μπορείς να καταλάβεις τι αλλάζει και τι όχι. Ναι σε όλα, ναι όχι και ούτω καθεξής. Σήμερα το βλέπω δημοσιευμένο, το τελικό κείμενο του νόμου, από τη στιγμή που θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, αν δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό, mm-hmm. Πλέον ισχύει. Μένει να το εφαρμόσουμε πια. Οι δικαστές θα είναι έτοιμοι να δεχτούν και αυτή τη διαταγή πληρωμής. Έτσι, ήταν πολύ περιορισμένος ο αριθμός κατά είδος υπόθεσης διαταγής πληρωμής. Πηγαίναμε για ενίκεια, το θυμάστε όσοι σας χρωστούσαν ενίκεια. Πηγαίναμε για να βγάλουμε τον κακό νικιάρη. Πηγαίναμε για οφειλές που είχαμε χαρτιά και ξέραμε, αποδεικνυότανε έτσι, αυτόματα ότι μου χρωστάει. Τώρα το έχουμε και σε μισθούς. Είναι πολύ καλό αυτό. Μάλιστα. Αντώνη Μπιδέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την ενημέρωση. Νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και είναι και σημαντικό αυτό που είναι κάτι νέο.
σήμερα βγαίνει, δημοσιεύεται στην ουσία. Φρέσκο. Οπότε έχουμε αυτή την ενημέρωση που φαίνεται ότι αφορά πολύ κόσμο, γιατί όλοι γνωρίζουμε τα εργασιακά προβλήματα που υπάρχουν και καθημερινά συναντούμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτό το πρόβλημα. Φιλόμενοι. Οπωσδήποτε. Και ως τελευταία συμβουλή, δουλέψτε, αλλά υποχρεώστε τον να σας κάνει χαρτί. Βλέπετε πόσο ωραία και διακριτικά προσπαθεί και με αυτόν τον τρόπο να χτυπήσει τη μαύρη εργασία. Σου λέει, είσαι εργαζόμενος. Αν είναι να, να πας μαύρα ή να πας με χαρτί, πήγαινε με χαρτί, γιατί θα έχεις μεγαλύτερη προστασία. Mm-hmm. Λάβατε. Μάλιστα. Αντώνη Μπιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.